Θερμοκρασίες πρωτοφανείς σήμερα στη χώρα μας, οι υψηλότερες στον κόσμο. Οι θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα μας σημείωσαν παγκόσμιο ρεκόρ, μεγαλύτερες και από τον Ταχράν της Σαουδικής Αραβίας και το Ινσαλάχ της Αλγερίας. 47 βαθμοί στη Νέα Φιλαδέλφια, 46 Άργος Ελευσίνα, 45 Μέγαρα, 44 Σπάτα, Λαμία, Λάρισα, Τανάκρα και Βόλο, 43 Καλαμάτα, Τρίκαλα, Βέλο, Κορινθίας και 42 Χανιά, Αμφίκλια και Τατόι. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία... Μάλιστα. Να ρωτήσω στο σημείο αυτό τον μετεωρολόγο μας, τον Θοδωρή Κολυδά, αν αυτή η κόλαση θα συνεχιστεί, Θοδωρή, και αύριο. Αυτός ο Λίβας θα συνεχιστεί και αύριο. Όλγα, και που πρέπει να επισημάνουμε για τις επόμενες ώρες είναι ότι αυτή η συννεφιά που υπάρχει κεντρική και νότια Ελλάδα θα δυσκολέψει τα ίδια τα κτίρια, την ατμόσφαιρα, να μπορέσει να αποβάλει τα ποσά θερμότητος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα έχουμε λοιπόν και υψηλές ελάχιστες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα και αύριο θα είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Καθότι παρότι βλέπουμε στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, τα Τρίκαλα, να έχουμε 40-41 βαθμούς, όπως επίσης και στο Βόλο, στα νοτιότερα τμήματα της Ανατολικής Υπηρετικής Ελλάδος και πάλι οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, σαν καταβάτες, θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία και θα έχουμε θερμοκρασίες της τάξης και πάλι το 42 με 44 περίπου βαθμών. Υπάρχει πιθανότητα, Θοδωρή, γιατί ξέρεις, όλοι μας ανησυχούμε. Είχαμε λίγο πιο αισιόδοξες προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί ο καύσωνας στην αρχή. Υπάρχει πιθανότητα πάλι αυτές οι προβλέψεις να ανατραπούν και να έχουμε την ίδια ή και χειρότερη κατάσταση αύριο? Όλγα, και χθες στο δελτίο είχαμε δώσει μια αντιπροσωπευτική θερμοκρασία του 44 βαθμούς. Ναι. Είχαμε πει μάλιστα. Φτάσαμε ως 47 και γίναμε θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλα τα διεθνή πρακτορία. Ότι δεν αποκλείεται σε κάποιες περιοχές λόγω τοπικών παραγόντων να έχουμε και υψηλότερες τιμές. Μάλιστα. Το να δίναμε 46-47 βαθμούς θα προκαλούσαμε πανικό στον κόσμο. Και θα ήταν κυρίως για δημιουργία εντυπώσεων. Δώσαμε τα μέτρα που έπρεπε κάποιος να πάρει. Εντυπώσεων, αφού είναι γεγονός. Το 47 είναι γεγονός, Θοδωρή. Και το θέμα δεν είναι η εντυπώση. Το θέμα είναι να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν και τις προετοιμασίες τους. Νομίζω όμως ότι κανένας μας δεν καταλαβαίνει τη διαφορά των 44 βαθμών από τους 46-47. Έτσι κι αλλιώς ήταν καμίνι. Όπως επίσης και την προηγούμενη Κυριακή. Τώρα τις επόμενες μέρες